Να είμαστε πάλι εδώ, επεισόδιο 5. Σήμερα θα κάνουμε ένα χτένισμα. Έχουμε επιλέξει την υφή μας. Θα κάνουμε δύο χωρίσματα στα πλαϊνά, τα οποία θα κάνουμε γαλλικές σκοτσίδες, θα τις κατευθύνουμε πίσω, που θα βρεθεί με το υπόλοιπο χτένισμα, το οποίο θα είναι πιο μέση χέρ. Με μια ειδική τεχνική, την οποία δένουμε, τσεκάρουμε και μπλέκουμε μαζί με την κοτσίδα. Φτάνουμε μέχρι εκεί, στο μπροστινό σημείο, αλλά συνεχίζουμε την κοτσίδα μέχρι και στις άκρες, γιατί θα τις χρειαστούμε για το τελικό μας χτένισμα. Ξεκινάμε από μπροστά και κατευθύνουμε την κοτσίδα προς τα πίσω, στο ίδιο σημείο που κάναμε και από την προηγούμενη πλευρά. Και τις κατευθύνουμε στο πίσω σημείο, λίγο πιο κάτω από την κορυφή. Τις απομονώνουμε αυτές στο πάνω σημείο. Αυτό είναι μέση χέρ και ταιριάζει πολύ στις νύφες, οι οποίες θέλουν πιο ανάλαφρα μαλλιά. Ανοίγουμε τις κοτσίδες μας στο πίσω σημείο και το φέρνουμε κυκλικά από το χτένισμά μας. Αυτό είναι το χτένισμά μας. Έχουμε και μαζί μας το πίσω σημείο. Οπότε το επιλέγουμε πάλι όταν η ώμη μας είναι καθαρή και όταν έχουμε ένα πιο κλειστό πάνω νηφικό. Καθαρό το πρόσωπό μας. Με πολύ ωραίο προφίλ. Πολύ ωραία λεπτομέρεια που δείχνει σαν στεφάνι της κοτσίδας. Και πάμε να δούμε τι κόσμο μπορούμε να επιλέξουμε για αυτό το χτένισμα. Και η επιλογή του κοσμήματος που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το χτένισμα είναι το να μην βάλουμε κόσμο. Γιατί ήδη το μαλλί είναι ένα κόσμο. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτό είναι να βάλουμε απλά ένα πέπλο, αν το επιθυμεί βέβαια, το οποίο θα μπει σε αυτό το σημείο. Αυτό είναι το χτένισμά μας. Οτιδήποτε θέλει να συζητήσουμε, αφήστε στα σχόλια και τα λέμε εκεί. Share και like αν σας άρεσε το βίντεο και φυσικά εγγραφή για να βλέπετε πρώτοι τα βίντεο από όλους. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.